εδώ εις το ακακονακάκιον. Ήδη έχουμε εισέλθει, αγαπητοί μου πατέρες και αδελφοί, εις τη μεγάλη πλέον περίοδο, όπου έχει ολοκληρωθεί ένας μεγάλος εορταστικός κύκλος της Εκκλησίας μας, που άρχισε από το Τριώδιον, από την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου και ολοκληρώθηκε εχθές την Κυριακή με την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Όλη αυτή η μακρά εορταστική διαδικασία που αρχίζει με την μνήμη της εξόδου των πρωτοπλάστων από τον Παράδεισο, με όλα τα υπερφυά γεγονότα που ζήσαμε της Μεγάλης Εβδομάδος, τα πάθη τα Σεπτά, τη Σταύρωση, την Εισάδου Κάθοδον, την Ανάσταση, την Ανάληψη του Κυρίου μας και την εκδεξιών καθέδραν της Θεανθρώπινης Σαρκός, και τέλος μας οδηγεί αυτή η όλη Θεία Οικονομία στη μεγάλη εορτή της Πεντηκοστής, όπου γνωρίζομεν όλη την αλήθεια της Αγίας Τριάδος, και ότι όλη αυτή η οικονομία, όπως λέγεται από τους πατέρες, αυτόν το σχέδιο δηλαδή του Θεού, έγινε για να δώσει στον άνθρωπο αιώνια ζωή. Πρώτα άφεση αμαρτιών και ύστερα αιώνιον ζωή. Λέω τακτικά στα κηρύγματά μου, εδώ στη Μόρφου, να προσέχουμε τι λένε οι πατέρες μας. Και όπως λέω τακτικά εδώ στη Μητρόπολη μας, να προσέχουμε τι λένε οι πατέρες μας. Τα λόγια που τους έβαλε στο στόμα τους η Εκκλησία, όταν κοινωνούμε, τι λένε, μεταλαμβάνει ο δούλος ή η δούλη του Θεού, σώμα και αίμα Χριστού, εις άφεση αμαρτιών και ζωή αιώνιον. Αυτό είναι η κορύφωση όλων των μυστηρίων. Το πώς ο άνθρωπος, ο φτιαγμένος από χώμα, από πυλό, έχει όμως μέσα του αυτός ο πυλός Πνεύμαν Άγιον. Και αν ακολουθήσει τις εντολές του Χριστού και γιορτάσει τις εορτές του Χριστού εν μετανοία και δόξη, τότε θα λάβει άφεση αμαρτιών και ζωή αιώνιων. Αυτός ο κύκλος του Τριωδίου και του Πεντηκοσταρίου έκλεισε χτες. Οι Άγιοι Πάντες είναι η καρποφορία αυτής της προσπάθειας, αυτής της αγωγής. Με άλλα λόγια, άμα ακολουθήσουμε αυτήν την αγωγή, τότε θα αγιάσουμε. Διαφορετικά θα αγιώσουμε. Ή αγιάζεις ή αγιώνεις. Δεν υπάρχει κάτι το ενδιάμεσο. Τώρα, από εδώ και πέρα, όχι ότι η Εκκλησία δεν μας οδηγεί στην αγιότητα από τη Δευτέρα, από χτες δηλαδή, μας οδηγεί ξανά στην παρακλητική, στην κατάσταση δηλαδή όπου η Εκκλησία δέεται να της δοθεί αυτή η χαρά της Αναστάσεως, της Αναλήψεως, της Εκδεξιών Καθέδρας και της πλήρου γνώσης του Τριαδικού Θεού. Χάρη τη Θεού είμαστε σε αυτήν την επικοινωνία, η οποία είναι η Πέμπτη. Έχουμε πολλές ερωτήσεις. Έχουμε ερωτήσεις οι οποίες εξέμειναν ήδη από τις πρώτες. Έχουμε και νεότερες, έχουμε και από το διαδίκτυο ορισμένες στη διάθεσή σας. Να ξεκινήσω, αφού είπατε για πνευματικούς και εξομολόγηση και Θεία Κοινωνία. Συγχωρούνται κάποιες αμαρτίες δια της Θείας Κοινωνίας χωρίς την εξομολόγηση, νοουμένου ότι το άτομο κατάλαβε το λάθος του, μετανόησε και προσπαθεί να μην το επαναλάβει? Ναι, αυτήν την ερώτηση την έκαμα κάποτε, να πω και το όνομα του, στον πατέρα Πολύβιον, τον πνευματικό εδώ του μοναστηριού μας, στον Άγιον Νικόλαον,
ο οποίος είναι και εγκρατής θεολόγος ο πατήρ Πολύβιος, δεν είναι μόνο έμπειρος λόγω ηλικίας. Και του είπα, «Πάτερ, τακτικά διαβάζονται τις ευχές, είτε μέσα τις ευχές της Θείας Λειτουργίας, είτε τις ευχές ιδιαιτέρως του ευχελαίου. Λέμε συνεχώς συγχώρησον αυτόν παν πλημέλημα». Και μου είπε, πράγματι μου λέει, καλά επρόσεξες, η Εκκλησία έχει τη δύναμη στους ανθρώπους που μετανοούν για τα πτέσματα και τα πλημελήματα να τους συγχωρεί και χωρίς να εξομολογηθούν. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι θα μείνουμε χωρίς εξομολόγηση τελείως. Ο άνθρωπος που αποκτά λεπτή συνείδηση, εκκλησιαστική συνείδηση, θέλει να συμμετέχει σε όλα τα μυστήρια. Άρα πρέπει να γνωρίζουμε ότι για να μην έχουμε την περιδεή συνείδηση, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, περιδεή συνείδηση είναι η φοβητσάρικη συνείδηση. Α, ο Θεός είναι να με πάρει στην κόλαση. Επειδή είπα τον το ψέμα. Το ψέμα είναι πλημέλημα, δεν είναι κακούργημα. Εάν ο άνθρωπος μετανοήσει και το εξομολογηθεί του Χριστού, λαμβάνει την πρώτη άφεση και αισθάνεται ότι παίρνει άφεση από τον Χριστό, διότι μόλις του το πει το πτέσμα του ή το πλημέλημα του, ξεκουράζεται, αλαφρώνει, ξαλαφρώνει όπως λέμε στην Κύπρο. Όμως, αμαρτία, έστω και σε επίπεδο πτέσματος ή πλημελήματος, η οποία επανέρχεται, τότε σημαίνει δημιουργήθηκε πάθος μέσα μας. Το πάθος είναι επαναλαμβανόμενη αμαρτία. Για να το πούμε στη γλώσσα της ιατρικής, είναι αρρώστια της ψυχής που υποτροπιάς. Οπότε θα πρέπει ο άνθρωπος να πάει στο γιατρό, έστω και αν είναι ένα ψέμα. Μα εάν πω 5 φορές το ψέμα εναντίον του άπιου, σημαίνει κάτι πρόβλημα, αν έχω βαθύτερο με τον άνθρωπο. Δεν είναι απλά ένα ψέμα που διατυπώθηκε. Είναι μια καρδία διαταραγμένη εν σχέση με τον Κύριο Άπιο. Άρα πρέπει να πάμε στο πνευματικό, ο οποίος είναι γιατρός της ψυχής. Η δεύτερη άφεση αμαρτιών που λαμβάνουμε, η πρώτη είπαμε, είναι από το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο είναι καθαριστήριο, είναι σβηστήρι το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και λέμε στο Βασιλεύ Ουράνιε, «Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος». Να το καθαριστήριο. Η δεύτερη άφεση αμαρτιών που λαμβάνουμε είναι στην εξομολόγηση. Η τρίτη άφεση των αμαρτιών που λαμβάνουμε και ολοκληρώνεται έτσι η μετοχή μας στη χάρη της μετανοίας, είναι την ώρα που κοινωνούμε. Ήδη το προανάφερα, χωρίς να έχω ακούσει την ερώτηση, εις άφεση αμαρτιών και ζωή αιώνιων. Να η άφεση των αμαρτιών. Άρα, νοουμένου ότι το άτομο λέει κατάλαβε το λάθος του, μετανόησεν και προσπαθεί να μην το επαναλάβει. Να, αυτές είναι ωραίες προϋποθέσεις. Διαφορετικά, εάν θα πρέπει κάθε τι να πάει να το εξομολογήσει, οι πνευματικοί θα κάνουν άλλη δουλειά. Στη Ρωσία υπάρχει, ξέρετε, αυτή η ακρότητα. Την ώρα που κοινωνά τον κόσμο ο ένας ιερέας, ένας άλλος ιερέας είναι στο πλευρό και εξομολογεί, ορθίους. Και τους λέει, κοινώνα, μην κοινωνήσεις. Κοινώνα, μην κοινωνήσεις. Γιατί θέλουν, λέει, να είναι πεντακάθαροι την ώρα που να πάνε να κοινωνήσουν. Άρα, σε εκείνον το μικρό διάστημα των λίγων λεπτών, είναι δύσκολο να κάνουμε μια αμαρτία. Από τον εαυτό μου που ξέρω, μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα αμαρτάνω. Ουδή σε βρεθήσετε καθαρός απορρίπου.
Λοιπόν, ουδής άξιος των επί της γης συνδεδεμένο. Δεν λέτε πατέρες εσείς, πριν αρχίσει, όταν αρχίζει μάλλον το χερουβικό. Άρα, μην έχουμε αυτήν την περιδεή συνείδηση, επαναλαμβάνω, την αίσθηση της καθαρότητας, ότι αυτός ο οποίος θα μας δώσει την αίσθηση μιας βαθύτερης αμαρτωλότητας, θα έλεγα, και όχι καθαρότητας, είναι το Πνεύμα του Άγιον, όταν το αναζητούμε μέσα από τα μυστήρια και τους ποικίλους τρόπους. Αυτό να το προσέξετε, ιδιαίτερος οι νεότεροι. Γιατί οι νεότεροι? Να απαλλαγείτε από αυτήν την νοοτροπία, ότι κοινωνούν οι καθαροί. Προσέξτε το αυτό το πράγμα. Κοινωνούν οι καθαροί. Ξέρετε που οδήγησε την Εκκλησία αυτή η νοοτροπία? Να κοινωνούν τα παλαιότερα χρόνια. Εγώ το φτάσα εδώ στην περιοχή μας, όταν πρωτοήρθα επίσκοπος πριν 20 χρόνια. Να κοινωνούν μόνο 4 φορές το χρόνο. Έτσι. 4 φορές το χρόνο. Και έπρεπε να κάνουμε πολλά κηρύγματα στους ανθρώπους της περιοχής. Ότι αυτόν το οποίο μας αγιάζει είναι η τακτική Θεία Κοινωνία. Είναι το φάρμακο. Χωρίς φάρμακο μπορεί ο άρρωστος να γιάνει. Λοιπόν, αλλά πηγαίνουμε στο φάρμακο της ζωής, της αιώνιας ζωής, με αυτήν τη βαθυτά την αίσθηση, ότι Χριστέ μου είμαι ανάξιος, αλλά επειδή η βούληση το λέει στις ευχές της μεταλήψεως, και παρακαλώ, αν δεν μπορείτε να τις διαβάζετε όλες τις ευχές, που υπάρχουν κάποιες ευχές που τις διαβάζουμε πριν να κοινωνήσουμε στο σπίτι μας. Και λέει η πρώτη, επειδή βούλησε, ουκ είμαι άξιος ή να εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής. Δηλώνει το πιστός, δεν είμαι άξιος να κοινωνήσω. Ακούτε μετά την ανατροπή. Αλλά επειδή βούλησε εκείν εν εμή θαρών προσέρχομαι. Αλλά επειδή Θεέ μου θέλεις εσύ να κατοικήσεις μέσα μου, εντός η πολλή επιθυμία σου, η θέλησή σου, η αγάπη σου, ο έρωτας μου, ο έρωτας σου μάλλον, να εισέλθεις εντός μου, που εγώ παραδίδομαι. Εν είμαι άξιος, λέω σου το, σαν να του λαλείς, σκέφτου το καλά. Με ποιον είναι να ενωθείς? Αλλά ο Χριστός, όσο βλέπει αυτόν τον πόθον, όσο βλέπει αυτήν την αίσθηση μάλλον, της αμαρτωλότητας, τόσο πιο πολύ θέλει να ενωθεί. Και τέλος, υπενθυμίζομαι το παράδειγμα του ενός από τους ληστές. Έναν είπε μόνον, νίσθητη μου Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου. Και του είπε, θα είσαι σήμερα μαζί μου. Λοιπόν, αυτόν είναι κάτι που εκερδίθηκε, νομίζω, στη σύγχρονη Κύπρο. Γι' αυτόν είπα οι νεότεροι, όχι πισωγυρίσματα, τα οποία μας επηρέασαν οι καθολικοί. Η σύγχρονη Κύπρος, χάρη τη Θεού, σε όλες τις Μητροπόλεις που πηγαίνω και λόγω προσφύγων πηγαίνω σχεδόν σε όλες, βλέπω ότι κοινωνούν. Είτε με αφορμή τα μνημόσυνά τους, είτε με αφορμή τις γιορτές που κάνω. Γίνεται να κάνετε γιορτή και να μην κοινωνάτε? Γίνεται? Τι γιορτή εν τούτη? Για τα κόλληφα. Λοιπόν, είτε γιατί τοποθεί η ψυχή μας. Ερώτησα κάποτε το γέροντα Ευμένιο, κάθε πότε να κοινωνώ γέροντα? Μου λέει, όποτε πεινάει η ψυχή σου. Άκου τι ωραία απάντηση μου έδωσε. Λοιπόν, όταν επέμενα, μου λέει, ευλογημένε, οι κανόνες λένε να μην περνούν 20 μέρες και να μείνεις αλειτουργητός. Έτσι λένε οι ιεροί κανόνες των Οικουμενικών Συνόδων. Άμα μετρήσεις 20 μέρες σε 3 εβδομάδες. Άρα μέσα σε αυτό το διάστημα η ψυχή θέλει τη θεία της κοινωνία, την τροφή της. Αλλά να ξέρετε, η προϋπόθεση της τακτικής θείας κοινωνίας είναι η επιμελημένη μετάνοια. Αυτή είναι η προϋπόθεση.
Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κανονίσετε με τον πνευματικό σας είναι πώς να μετανοώ. Ξέρετε τι είναι η ερώτηση? Πώς προσεύχομαι, πώς να προσεύχομαι, Πάτερ, όταν λέμε του άλλου πώς να μετανοώ. Και το δεύτερο, κάθε πότε να τρώω και να πίνω το Χριστό, εις άφεση αμαρτιών και ζωή αιώνιων. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να κανονίσετε. Όπως η καλή νοικοκυρά τακτοποιά το μεσημεριανό της φαγητό. Κατά τον ίδιο τρόπο, αφού έχουμε δώσει έγνοια το τι τρώει το σώμα μας, να έχουμε έγνοια και για την τροφή της ψυχής μας. Αυτά. Πώς αντιμετωπίζουμε τις ενοχές για λάθη που έχουμε κάνει απέναντι στα παιδιά μας, είτε από εγωισμό, είτε από άγνοια? Είμαι απλή απάντηση, νομίζω. Είναι, παραπέμπω και σε παλαιότερες απαντήσεις και στην προηγούμενη. Πρέπει να πάμε σε ένα πνευματικό και αυτό να το εξομολογηθούμε. Και να γίνουμε μάλιστα και πιο συγκεκριμένοι. Αυτό να το προσέξετε που λέω. Λίγοι έχουν έρθει να εξομολογηθούν κοντά μου και να μου πούν, μα ξέρεις, είναι μεγάλωσα τα παιδιά μου, όπως λέει η Εκκλησία. Η έγνοια μου ήταν μόνο να τα σπουδάσω και να τους γοράσω έναν καλό οικόπεδο στη Δασούπολη. Λίγοι ήρθαν να εξομολογηθούν τούν την ευαισθησία αυτού του ανθρώπου που εκφράζει εδώ. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν όσοι έχουν παιδιά και δεν τα εμεγάλωσαν, αυτόν εννοεί, φαντάζομαι. Αν καταλάβεις κάτι άλλο, εσύ βοήθαμε. Πώς αντιμετωπίζουμε τις ενοχές? Από τα λάθη. Από τα λάθη. Ναι. Ποιες ενοχές εννοεί? Ότι δεν τα μεγαλώσαμε καλά τα παιδιά μας. Και τώρα αν εννοεί ότι τα αδικήσαμε στην κληρονομιά, συμβαίνει κάποτε και αυτό. Κάποια παιδιά να έχουν αδικηθεί στην κληρονομιά. Ή οι γονείς δεν εφέρθηκαν καλά στα παιδικά χρόνια και άφησαν τραύματα στα παιδιά τους. Και τα παιδιά, εάν δεν έχουν πνευματικό, συνεχώς θα τους το χτυπούν, θα τους επιτίθενται, θα έχουν πολύ κακή σχέση. Και συνήθως πληρώνει το φορτίο η μητέρα. Και αυτόν το έχω ζήσει πάρα πολύ. Η μητέρα το πληρώνει, διότι αυτή είναι να κάτσει να ακούσει και την κόρη και το γιο. Οπότε, για να μην βυθιστεί στις ενοχές η μητέρα και ο πατέρας, εάν αφορά τον πατέρα η ενοχή, θα πρέπει να ψάξουν, να δουν αυτόν το παιδί μου, ανεξάρτητα αν είναι είτε από λάθη συγκεκριμένα είτε από άγνοια, σε τι το έχω αδικήσει, σε τι το έχω στερήσει. Είναι σε διδασκαλία Χριστού? Είναι κάποια λάθη που έγιναν όταν είμαστε νέοι γονείς και δεν ξέραμε τον νόμο του Θεού? Και ποιος γονιός, ρωτώ τώρα εγώ, ποιος γονιός είχε γνώση του Θεού και του νόμου του Θεού? Εάν εσείς οι γονείς, εγώ λέω οι γονείς της Κύπρου και της Ελλάδος, που είμαστε έναν έθνος, εάν εσείς οι γονείς έχετε, μάνα μου, ενοχές για το ανάγιωμα των παιδιών σας, τι πρέπει να έχουν οι επίσκοποι, τι πρέπει να έχουν τούτοι εδώ οι παπάδες? Γιατί το λέω τούτο? Διότι αν εσείς ιδιαιτέρως τα λάθη από άγνοια, πού οφείλονται? Σε ανυπαρξία κατήχησης. Δεν κατηχήσαμε τον λαό. Ή αν έγινε κάπου έγινα στα παλαιότερα κάποιες κατηχήσεις, ήταν ηθικολογία των οργανώσεων. Δεν ήταν αγωγή, ασκητική αγωγή. Η ασκητική αγωγή δεν είναι μόνο για τους μοναχούς, είναι για όλους μας. Δηλαδή να ασχοληθούμε με τους λογισμούς μας, με τις επιθυμίες μας, με το κυρίαρχο μας πάθος.
πώς να μετανοούμε, πώς να προσευχόμαστε, πώς να συγχωρούμε, πώς να ελεούμε, πώς να συμπονούμε. Πότε τα είπαν αυτά οι επίσκοποι στους παπάδες και οι παπάδες με τη σειρά τους να τα πούνε στον λαό. Γι' αυτόν οι γονείς να μετανοούν και οι ενοχές, για να ολοκληρώσουμε την απάντηση σε αυτήν την ερώτηση, πώς αντιμετωπίζουμε τις ενοχές που έχουμε για λάθη που έγιναν στα παιδιά μας. Ένας άνθρωπος του Θεού που εκοιμήθη πριν λίγες μέρες, πριν λίγους μήνες, τον οποίον εγνώρισα πολύ λίγο, αλλά εκείνον τον λίγο που τον εγνώρισα, ένιωσα τη χάρη που είχε μέσα, το δοχείο της ψυχής του. Είναι ο μακαριστός γέροντας της Σιμωνόπετρας Εμιλιανός. Μεγάλος άρχοντας, άρχοντας του Θεού. Και είπε πολλά ωραία πράγματα ο Εμιλιανός. Έναν από τα ωραία που άκουσα και αφορά αυτήν την ερώτηση είναι το εξής. Οι ενοχές είναι χρήσιμες στο χριστιανό. Προσέξτε το αυτό. Στο χριστιανό είναι χρήσιμες για να τον οδηγήσουν στην εξομολόγηση. Μέχρι την πόρτα της εξομολόγησης, τις ενοχές ας τις χρησιμοποιήσουμε θετικά, όχι καταθλιπτικά. Μετά την εξομολόγηση, αν δούμε και συνεχίζονται οι ενοχές, ή πρόβλημα αν έχουμε ψυχιατρικό ή ο πνευματικός, δεν έκαμε καλά τη δουλειά του. Να μην τα φορτώνουμε όλα στο πνευματικό παιδί. Άρα οι ενοχές δεν είναι τόσο δαιμονικές, όπως πολλές φορές κάνουν οι ομιλητές. Μας βοηθούν στο να αποκτήσουμε το υγιές αίσθημα της ντροπής. Ακόμα και η δημιουργία έχει έναν νόμο που ονομάζεται ο νόμος της ντροπής. Συστέλλεται δηλαδή, το σύμπαν. Συστέλλεται και διαστέλλεται. Λοιπόν, σκεφτείτε η ψυχή του ανθρώπου. Η συστολή αυτή είναι κομμάτι της ντροπής. Αλλά η Εκκλησία δεν μας θέλει ντροπιασμένους και κατσούφιδες. Μας θέλει χαρούμενους. Μας θέλει ανθρώπους οι οποίοι να έχουμε λεβεντιά, αρχοντιά, την αρχοντιά του Αγίου Πνεύματος. Αυτό για να αποκτηθεί πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις ενοχές, είτε προέρχονται από τα παιδιά μας, είτε από άλλες αφορμές, για να οδηγηθούμε στην εξομολόγηση, στην μετάνοια πρώτα και μετά στην εξομολόγηση. Έτσι. Στις μέρες μας άρχισαν να μας πλασάρουν την ομοφιλοφιλία για φυσιολογικό, δήθεν. Πώς προστατεύουμε τα παιδιά μας από αυτό το αφύσικο φαινόμενο? Ναι. Το πρόβλημα, όπως έχω πει και στην τρίτη επικοινωνία, η οποία έγινε στην Τριμηθούντα, εκεί στην ενορία Κωνσταντίνου και Ελένης, των μεγάλων βασιλέων και εις Αποστόλων, το πρόβλημα με τους ομοφιλόφιλους είναι το ότι καλλιεργείται τώρα η αντίληψη να είμαστε και περήφανοι. Εξού και οι παρελάσεις που γίνονται. Δεν είναι τυχαία οι λέξεις που βάζουν. Μου κάνει εντύπωση πάντως η ελληνική γλώσσα, πόσο γλώσσα ακριβίας είναι, ρε παιδί μου. Λοιπόν, λέει και το τραγούδι, πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Αλέξης. Λοιπόν, πίσω από αυτήν την περηφάνεια των παρελάσεων κρύβεται όλη αυτή η δαιμονική πομπή. Και ένα δεύτερο το οποίο έχουν και θέλω να το διακρίνουμε, σπάνια γίνεται αυτή η διάκριση. Ομοφιλόφιλος μπορεί να είναι και ένας καλός χριστιανός. Ακούτε το αυτόν και θα εξηγήσω τι εννοώ. Ένας άνθρωπος μπορεί να συνειδητοποιήσει, συνήθως στην εποχή της εφηβείας, ότι τον ελκύει το ίδιο φύλο.
Αυτός ο άνθρωπος όμως, μόλις αντιληφθεί ότι η δική του παθολογία είναι αυτή, βρίσκει έναν διακριτικό πνευματικό και τον βοηθά και παραμένει το πάθος, η κίνηση προς το ίδιο φύλο σε επίπεδο πάθους. Δηλαδή, δεν το κάνει πράξη. Κίνηση δηλαδή της καρδίας τους προς το ίδιο φύλο. Τώρα, γιατί συμβαίνει αυτό, ο Άγιος Πορφύριος έδωσε ερμηνεία, την οποία και έχω γράψει και έχω κάνει αλλού ομιλία. Γιατί συμβαίνει κάποιοι να έχουν στο ίδιο φύλο ερωτική διάθεση. Είναι πρόβλημα, λέει, που συνήθως το μεταδίδουν οι γονείς στο παιδί. Και αυτό συμβαίνει, λέει, την ώρα της ερωτικής πράξης ή κατά τη διάρκεια της κυοφορίας, όταν γίνεται ερωτική πράξη των γονέων, όχι φυσιολογική, αλλά προκτική. Να το πω έτσι ξεκάθαρα. Αυτό, λέει, όταν στη γυναίκα να αρέσει, δημιουργείται επιθυμία. Και η επιθυμία μεταδίδεται στο κυοφορούμενο βρέφος. Όπως μεταδίδονται και τα χαρίσματα. Οι γονείς οι οποίοι έχουν αυξημένο μουσικό αίσθηκτο ή μουσικές συνήθειες, βλέπεις τα παιδιά τους και πηγαίνουν μουσική. Δηλαδή, να γεννήσει αύριο ο Γιάννης ο Λέμπος, να κάνει κανένα γιο και μόλις γεννηθεί να το δεις να κάνει έτσι. Λοιπόν, και να απορείς, ας πούμε, και να λες, μα πώς γίνεται, πώς το παιδί εκδηλώνεται με αυτόν τον τρόπο, αφού ακόμα δεν του στείλαμε σχολείο, δεν έκαμε μουσική παιδεία. Άρα, όπως υπάρχουν τα τάλαντα μέσα μας, που κληρονομούνται, δια του αίματος και δια της ενεργίας, προσέξετε αυτό που λέω, δια του αίματος και της ενέργειας, και η ενέργεια κληρονομείται. Κάθε «ον» είναι δημιουργημένο, έχει τρία υλικά που είναι φτιαγμένο. Είναι ύλη, είναι ενέργεια και πληροφορίες. Δηλαδή βλέπεις ένα σπόρο φασολιού. Εκείνος ο σπόρος είναι ύλη, την βλέπεις την ύλη, αφού κρατάς την. Είναι ενέργεια, έχει μέσα του δύναμη. Μόλις το βάλεις μέσα στο λίγο νερό, ανοίγει. Αυτό τι σημαίνει? Ενεργοποιός δύναμης. Και έχει και πληροφορίες αποθηκευμένες εκείνος ο μικρός σπόρος. Δεν θα σου κάνει φακές, θα σου κάνει φασόλια. Αυτό που λες σήμερα DNA. Αυτό είναι πληροφορίες αποθηκευμένες από τον Δημιουργό. Δεν είναι μόνο ο Θεός Δημιουργός, και οι γονείς είναι δημιουργοί. Άρα είναι μεγάλη υπόθεση η ώρα της σύλληψης και οι 9 ή 7 ανάλογα μήνες της κυοφορίας. Μεταδίδονται πληροφορίες από τους γονείς στα παιδιά, οι οποίες θα εκδηλωθούν στην εφηβεία και στη συνέχεια στην νεότητα. Και τότε θα αρχίσουν οι γονείς τα γονατίσματα και τις παρακλήσεις και τις προσευχές. Διότι αυτό μόνον βοηθά, όχι το πολλήν, μπλα μπλα. Τώρα, αυτό που ήθελα να διακρίνουμε, μπορεί να έχουμε λοιπόν έναν νέο άνθρωπο ή και μεγάλης ηλικίας, ο οποίος και έρχεται και εξομολογείται και σου λέει, ξέρεις πάτερ, εγώ έχω κίνηση είτε προς τους άντρες, είτε προς τις γυναίκες, προς το ίδιο φύλο. Δεν έκαμε όμως ποτέ μου τίποτε. Ούτε με άντρα, ούτε γυναίκα. Αυτός είναι μόνο ομοφυλόφιλος. Είναι ένας χριστιανός που αγωνίζεται μαρτυρικά κατά της κληρονομικότητας συνήθως που κουβαλά, όπως προείπα, και τη συγκρατεί και δεν εκδηλώνεται σε αμαρτία. Αυτός ο άνθρωπος είναι χριστιανός ή δεν είναι? Εγώ σας λέω, είναι και μεγάλο μάρτυρας. Αυτούς που η Εκκλησία και οι ιεροί κανόνες τονίζουν ως μεγάλη αμαρτία είναι τους αρσενοκίτες.
Αυτούς δηλαδή οι οποίοι προχωρούν στην πράξη. Και τις γυναίκες, δεν θυμάμαι την αρχαία λέξη πως λέγονται οι λεσβίες, υπάρχει όμως και αρχαία λέξη. Λοιπόν, τώρα πώς προστατεύουμε τα παιδιά μας από αυτόν το αφύσικο φαινόμενο. Νομίζω τα προηγούμενα που είπα δείχνουν ιδιαίτερο στα νέα ζευγάρια οι υποψήφοι που θα γίνετε γονείς, βλέπω αρκετούς που δεν είναι έγγαμοι ακόμα, να προσέχετε πάρα πολύ τον τρόπο που ερωτεύεστε, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, που συνέρχεστε με τη σύζυγό σας. Μην είναι ο έρωτάς σας δημιουργία μικροβίων, έλεγε. Πνευματικών μικροβίων, όπως το σώμα παράγει μικρόβια και η ψυχή παράγει μικρόβια όταν γίνονται αμαρτίες, είτε σαρκικές είτε ψυχικές. Άρα ένας τρόπος, και είναι ο καλύτερος τρόπος για αυτόν τον φαινόμενο που είναι όντως αφύσικο, λοιπόν, είναι αυτός, να προσέχουμε, που είναι η τέλεια πρόληψης αυτών που λέω. Θα μου πει κάποιος, μα τούτα που λες Δεσπότη μου, εμείς δεν τα ξέραμε στην εποχή μας. Κάμαμε λάθη, όπως είπε και ο προηγούμενος, εδώ ερωτών. Είναι μετάνοια. Έχω ένα παράδειγμα, να το πω έτσι, ενός παιδιού το οποίο επίεσε έναν άνθρωπο του Θεού, ρε παιδί μου, και όπως επέρασε, λέει του, νεαρέ, ήταν ένας πολλά όμορφος νεαρός τούτος, είναι ακόμα, ήταν, είναι. Νεαρέ, λέει, να σου πω, σταμάτα αυτά που κάνεις. Του είπε ο μοναχός τούτος, ο φίλος μου, τι κάνω, του λέει, μην πηγαίνεις με διάφορους, ρε παιδί μου, θα κολλήσεις και καμιά αρρώστια και θα πεθάνεις νωρίς. Να γνωρίσεις τη μετάνοια, και έχει χαράν η μετάνοια. Λοιπόν, τι είπες, του λέει, που πηγαίνεις με διάφορους και κάνεις αυτά τα πράγματα. Και πού το ξέρεις εσύ? Μου το έδειξε τώρα ο Θεός. Πώς σου το έδειξε ο Θεός? Και τι του είπε? Όπως πέρασες, βρωμούσες. Έβγαινε μια μπόχα από σένα και αυτή η αρσενοκητία που κάνεις, του λέει, έχει συγκεκριμένη μυρωδιά που τη γνωρίζω. Άκου οι Άγιοι πώς παίρνουν πληροφορία. Εσυγκλονίστηκε ο νεαρός. Σου λέει, μα υπάρχουν έτσι άνθρωποι του Θεού που περνούμε που δίπλα τους και ξέρουν τα πάθη μας. Τον εβοήθησε το παιδί, ήρθε σε μετάνοια ο μοναχός. Ο μοναχός εβοήθησε το παιδί και ήρθε σε μετάνοια, αλλά τι του είπε ο μοναχός, ο καλός μοναχός? Να μου φέρεις και τους γονείς σου. Μα δεν το ξέρουν, του λέει, ότι έχω έτσι πάθος. Θα πάνε από τις μάνας μου, του πατέρα μου, θα στεναχωρηθούν πάρα πολύ. Παιδί μου, αυτή είναι η αίτη. Και του εξήγησε τι έκαναν οι γονείς του των καιρών που ήταν έγκυος, η μάνα του. Επήγαν οι γονείς, έκλαψαν κάμποσον οι γονείς, εμετάνιωσαν, τους έστειλε σε εξομολόγων, εξομολογήθηκαν και μετά του είπε, να μου φέρεις και τον αδελφό σου. Έχει και έναν αδελφό αυτόν το παιδί. Αυτός, του λέει, εγλίτωσε από αυτόν το πάθος, γιατί η μάνα σου, του λέει, έπιασε μια αρρώστια που δεν μπορούσαν πλέον να κάνουν τίποτε. Και αυτός προστάτευσε τον δεύτερο σου αδελφό. Τι να του πούμε του αδελφού μου τώρα? Θέλουμε βοήθεια, του λέει, για να σταματήσει αυτή η ενέργεια του πάθους μέσα σου. Το είπε και του αδελφού. Μετά εξεκίνησε το παιδί και όλη η οικογένεια να ξυπνούν, άκουσον, άκουσον, κάθε πρωί, η ώρα 6, πριν να προγευματίσουν, όλη η οικογένεια, πατέρας, μητέρα, ο ομοφιλόφιλος γιος και ο άλλος, ο γιος, ο μη ομοφιλόφιλος, να κάνουν προσευχή και παράκληση στην Παναγία. Να ξέρετε ότι για όλα τα σαρκικά πάθη η κατεύθυνση μας είναι η Παναγία, διότι είναι η μόνη αγνή και άχραντος παρθένος. Λοιπόν, κάθε πρωί παράκληση στην Παναγία, γονατιστή την έκαμενα.
Το παιδί αισθάνθηκε δύναμη. Μα ξέρεις τι σημαίνει πρώτο να μοιραστείς αυτόν το πάθος με την οικογένειά σου. Δεν είσαι μόνος σου πια. Και το δεύτερον, όλη η οικογένεια να εξομολογείται και να προσεύχεται και να νιώθουν όλοι ότι είναι δικό μου το πάθος. Δεν είναι το πάθος του Δημήτρη. Ότι είναι δικό μας, όλων. Όπως είστε δόξες των παιδιών μας, όταν πιάνουν 20, πηγαίνουμε και καμαρώνουμε και στα πάθη των παιδιών μας. Να μην τους λέμε, μα εσύ που έχεις αυτόν το πάθος. Να το αισθάνομαι συνεταιρικό. Οπότε ξεκίνησε όλη η οικογένεια κάθε πρωί να προσεύχονται μίαν ώρα. Μετά έκαναν το πρωινό τους και πήγαινε ο καθένας στη δουλειά του. Μίαν ημέρα τι συνέβηκε. Το παιδί αυτό έκαμε πρόοδο. Απόκτησε ομοφυλόφιλος, ο πρώην αρσενοκίτης. Λοιπόν, ευοηθήθηκε από την κοινή προσευχή και σταμάτησε πλέον οι πράξεις. Υπήρχε η επιθυμία, αλλά έμαθε να την αναχαιτίζει, να έχει φρένο. Μίαν ημέρα, για να τον ανεβάσει ο Χριστός έναν επίπεδο πιο ψηλά, όχι μόνο να είναι έναν αυτοκίνητο που έχει φρένο, αλλά να τον κάνει κουρσέ, να τον κάνει ταχύτητας, όχημα ταχύτητας, υψηλής προς τον ουρανό, τι του έδειξε. Όπως ήταν μόνος του γονατιστός και προσεύχε του, μία οθόνη, είπε. Μπροστά του άνοιξε μία οθόνη και έβλεπε διάφορα πρόσωπα. Λοιπόν, και τα πρόσωπα ποια ήταν, νομίζετε? Ήταν οι άντρες που επήγε μαζί τους. Και δίπλα του έβλεπε το φύλακαν του άγγελο. Και γύρισα, είπε, νευριασμένος εις το φύλακα μου άγγελο και του είπε, αυτά επεράσαν. Γιατί με βασανίζεις, λέει, του με ενοχές παλαιές. Και του είπε ο φύλακας άγγελος, είναι εντολή του Κυρίου, αν θέλεις να ανέβεις πιο ψηλά, να προσεύχεσαι για όλους αυτούς που εμόλυνες με το πάθος σου. Διότι αυτοί οι άνθρωποι συνεχίζουν και αμαρτάνουν και τώρα έχει δύναμη η δική σου προσευχή και θέλει ο Κύριος να προσεύχεσαι για αυτούς. Ακούτε? Και ξεκίνησα, λέει, προσευχή για έναν. Επήγα, λέει, με έναν Δημήτρη, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε τον Δημήτρη, ελέησε και εμένα, συγχώρησε τον Δημήτρη, συγχώραμε και εμένα. Μετά, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε τον Παναγιώτη, φώτισε τον Παναγιώτη, φώτισε και εμένα, με δάκρυα, με μετάνοιες. Αυτόν το παιδί τώρα ευωδιάζει. Ευωδιάζει αυτό το παιδί. Και δεν σας λέω παραμύθια, είναι άνθρωποι της διπλανής μας πόρτας, της καθημερινότητάς μας. Άρα όλα θέλουν τον αγώναν τους. Τα παιδιά σας και εσείς να προσεύχεστε με αυτούς τους τρόπους ή στην Παναγία ειδικά να τα φυλάει. Όχι μόνο από αυτόν το φαινόμενο, υπάρχουν φαινόμενα άλλα που είναι πιο δύσκολα από τα σαρκικά. Να σας πω έναν το οποίο δεν το λαμβάνετε πολλές φορές υπόψη. Ο παράς. Δηλαδή, να μην βγάλεις γιον ομοφυλόφιλο, να μην βγάλεις κόρη λεσβία, να σου βγουν τάχα μου σε εισαγωγικά φυσιολογική και να είναι παραδόπιστη. Ειδικά στην Κύπρο, ματώχομαι αυτόν πάρα πολύ. Πιο πολύ που τους Ελλαδίτες. Η μάνα μου μου έλεγε, πρόσεχε γέ μου, τα άσπρα είναι τα χρήματα, ήταν παλιά ασημένια και τα έλεγαν άσπρα. Τα άσπρα κατεβάζουν τ' άστρα. Μπορεί να προσέξεις που τα σαρκικά και αύριο να σου τάξει κάποιος, ξέρεις, Άγιε Μόρφου, να μου κάνεις έτσι και εγώ να σου δώσω για τη φτωχή σου Μητρόπολη τόσα χρήματα. Και εγώ να δεχτώ. Και να πάω ενώπιον του Θεού, εγώ που κάνω ομιλίες, που κάνω προσευχές, παρακλήσεις, λειτουργίες, και να μου πει την τάδε φορά, γιατί εδέχτηκες να χρηματιστείς. Γι' αυτό σας λέω,
μην απολυτοποιούμε την αγωνία μας μόνο στα σαρκικά. Το ζήτημα των χρημάτων είναι πολύ πολύ μεγάλο πάθος, χειρότερο από τα σαρκικά, και πρέπει να το προσέξουμε. Ναι. Έγραφε ένα άρθρο σε μια εφημερίδα. Ο κύκλος των δολοφονιών έκλεισε με 7 φορές ισόβια στον δολοφόνο. Όντως ο κύκλος έκλεισε, ποια η γνώμη σας? Αχ, Παναγία μου, Δέσποινα μου, τι να πεις τώρα. Είναι καλή ερώτηση αυτή, γιατί αγγίζει την επικαιρότητά μας και είναι κάτι που μας συγκλώνησε όλους μας και το κατάλαβε και ο δολοφόνος. Άμα διαβάσατε χτες, πότε ήταν χτες η απολογία του? Ναι, το κατάλαβε και ο ίδιος και ζητούσε συγγνώμη από την κυπριακή κοινωνία. Εγώ δεν νομίζω ότι έκλεισε ο κύκλος των δολοφονιών. Έκλεισε ο κύκλος του συγκεκριμένου δολοφόνου, του Νικόλα. Και μάλιστα ο δικός του κύκλος θα κλείσει. Ξέρω ότι επήγαινε και εξομολογήθηκε. Εκάλεσε ένα φίλο μας πνευματικών, διακριτικών, συμπονετικών και πήγαινε και εξομολογήθηκε. Το είναι κάτι που τιμά την Κύπρο, ότι ακόμα και ο πιο ακραίος δολοφόνος που ακούστηκε μέσα στους τελευταίους αιώνες, θα έλεγα, έχει αυτήν τη διάθεση της εξομολόγησης. Επειδή η μετάνοια είναι κάτι πολύ βαθύ, αυτός θέλει βοήθεια τώρα, ο Νικόλας, για να εμβαθύνει, πώς είπαμε στον ομοφιλόφιλο προηγουμένως, ότι του εμφανιζόντουσαν όλοι οι άντρες που πήγε μαζί τους και έπρεπε και αυτούς να τους σώσει και για αυτούς να προσεύχεται. Πρέπει του Νικόλα να του διδάξει κάποιος τώρα για όλες αυτές τις καημένες υπάρξεις που τις σκότωσε, να προσεύχεται για κάθε μια ξεχωριστά. Για κάθε μια. Έκαναμε 10 χρόνια με τον πάτερ Χριστοφόρον της Τεμπριάς, εξομολόγησε στις φυλακές. Και ακούσαμε εκεί μύρια όσα. Ένα στοιχείο το οποίο επιμέναμε πολύ, που είχαμε και εκεί ανθρώπους που έκαναν δολοφονίες, όχι 7. Είχε ένα άλλο που έκαμε 2. Τους ελέγαμε να προσεύχεστε συγκεκριμένα και να κάνετε και γονατιστές προσευχές για τα θύματα και τους συγγενείς αυτών που εσκοτώσετε και επονέσετε. Όσοι το έκαναν αυτόν, τους έβλεπες ότι είχα χαρά. Πώς η μετάνοια οδηγεί πρώτα στην ειρήνη. Σάνεσαι μέσα σου μια ανεξήγητη ειρήνη, ηρεμία, αρμονία. Και η ειρήνη είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι η καρπή του Αγίου Πνεύματος είναι η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η πραότης πίστης εγκράτεια. Κοιτάξτε τη σειρά, ναι. Πρώτα λέει η αγάπη, μετά λέει η χαρά και μετά λέει η ειρήνη. Αλλά αυτή είναι μια σειρά η οποία μας την διαβάζει από την κορυφή προς τα κάτω ο Απόστολος των Εθνών Παύλος. Άρα τι σημαίνει αυτό? Πρώτα αποκτούμε την ειρήνη, την εσωτερική, να μην μας καταγνώνει, έλεγε η μάνα μου, γιέ μου, η συνείδησή μας. Αυτή είναι η ειρήνη, η αναπαυμένη συνείδηση. Από την αναπαυμένη συνείδηση, την ακατάγνωτη, που λένε ακατάγνωτα και αναγέλαστα, αυτά όλα έχουν βάθος. Εγώ θέλω μια ημέρα να κάνω μια ομιλία για τις κυπριακές εκφράσεις. Πόσο πνευματικό βάθος έχω. Και οι παλαιοί εξέραμε αυτές τις εκφράσεις να έχουν φρένον στη ζωή τους και να ασκητεύουν, όντας παντρεμένοι μέσα στον κόσμο. Ενώ νου σου και ξεκόλλησε, ελέγα. Μα ξέρετε τι πράγμα είναι τούτο, άλλη φορά θα το ερμηνεύσουμε τούτο, να μας πάρει μόνο μια ομιλία τούτο. Ο νου σου και ξεκόλλησε. Πόσο σημαντικό είναι. Λοιπόν, υποτιμούμε την κυπριακή παράδοση. Είναι λάθος μας αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πρέπει αυτό το παιδί για να κλείσει ο κύκλος μέσα του να έχει ολόκληρη μετάνοια.
τώρα για μας, διότι ποιος τον εγέννησε τούτο. Ποιος τον εγέννησε τούτο. Εν τέκνο μας, εν παιδί μας. Και όταν λέω εν τέκνο μας, εν παιδί μας, όχι μόνο αιματολογικά, όπως μερικοί θέλαν να τον βγάλουν 100% βούλγαρο, άρα εμείς είμαστε αγγελούδια. Όχι έτσι. Είπα και αλλού, δεν επιτρέπεται η Κύπρος να έχει τόσον υψηλών ποσοστών εκτρώσεων και να μαραζώνουμε για τα δύο παιδάκια που εσκότωσε ο δολοφόνος. Ρε, εσύ έκαμες εδώ τρεις εκτρώσεις. Τα μωρά σου. Και τώρα υποκριτή και φαρισέ, κατακρίνεις τον Νικόλα. Και αυτό είναι σε πάρα πολλά σπίτια που έχει συμβεί. Σε πάρα πολλές οικογένειες που έχει συμβεί έκτρωσης. Δεν είναι κάτι το μεμονωμένο. Μια χώρα που έχει τόσες εκτρώσεις και δολοφονούμε τα παιδιά μας, είναι δυνατόν να μην γεννήσει έναν τέτοιο δολοφόνο. Γι' αυτό λέω, ο κύκλος ενεκλείσε. Όσον αυξάνεται το ποσοστό των εκτρώσεων, θα έχουμε τέτοια περιστατικά και τότε είναι που θα φανερώνεται η υποκρισία μας και ο φαρισαϊσμός μας. Λες και είναι μακριά από μας. Όχι. Όπως κοινωνούμε και επικοινωνούμε και είμαστε συνέτεροι με την αγιότητα των πρωτεινών και συγχρόνων Αγίων και καμαρώνουμε για τον Άγιο Φιλούμενο, που το έκαναμε και εκκλησία εδώ στην Ορούντα, ξεκινήσαμε το θεμέλιο μάντης και λέμε βγάλαμε ένα Άγιον. Να μετανοούμε και για τον Νικόλα και να βοηθήσουμε και το παιδί να έχει βαθύτερη μετάνοια. Και εσείς οι πατέρες να γράψετε το όνομά του να τον ημνημονεύετε. Και ξέρω πολλούς ιερείς που το έκαναν αυτό το πράγμα, γι' αυτόν και εύκολα οδηγήθηκε, δεν λέω στη μετάνοια, στη μεταμέλεια. Η μετάνοια πρέπει να κάνει δουλειά πολύ. Αν δεν προσευχηθεί με πόνο για αυτούς που πόνεσαι, δεν θα γνωρίσει τη μετάνοια. Αλλά αυτό ισχύει για όλους μας και για άλλα πάθη που μας απασχολούν. Γιατί η γιόγκα καθαρά σαν τρόπος άσκησης θεωρείται αμαρτία. Ναι, διότι η γιόγκα θέλει να φτάσει στην ειρήνη που είπα προηγουμένως του Αγίου Πνεύματος, ο στόχος της γιόγκα, δεν είναι αποκλειστικά η ειρήνη. Αυτοί που δεν γνωρίζουν ανατολικές θρησκείες ισχυρίζονται ότι μα τι θέλουμε και μας κατατρέχετε εσείς οι φανατικοί θρήσκοι. Εμείς θέλουμε μία εσωτερική ψυχοσωματική ειρήνη. Λες και ο άνθρωπος είναι ένα ρολόι που άμα το κουρτίσεις, καλά, να χτυπήσει η ώρα 5 το απόγευμα και να ξυπνήσεις. Και άμα κάνω, ας πούμε, την άσκηση, όπως την ονομάζουν, του λωτού, όχι μια άσκηση, πως διπλώνεις τα πόδια σου και τα χέρια σου, κάτι κάνουν έτσι. Λοιπόν, λέει, να αποκτήσεις ειρήνη και ηρεμία. Μα η ειρήνη του Θεού, εδώρον του Αγίου Πνεύματος, δεν είναι κατορθωματικό μας. Το ότι αυτοί αποκτούν μια μορφή αυτοκυριαρχία και ειρήνη, αυτό είναι δείγμα ότι τους επισκέπτεται το άλλο πνεύμα, όχι το Άγιο Πνεύμα. Που ο Άγιος Παΐσιος είπε ότι του σατανά λέει τα χαρίσματα ευθυνά. Γι' αυτόν και χωράζεις τα εύκολα. Ενώ του Αγίου Πνεύματος, τι λέει οι πατέρες, δώσε αίμα να λάβεις πνεύμα. Και βλέπεις τους. Αυτοί οι καημένοι που ασχολούνται με την γιόγκα, όπως την είπες, λοιπόν, πολύ εύκολα έχουν μια μακαριότητα, μια ειρήνη. Είχα να σας πω έναν περιστατικό, έναν νεαρό που τα χωρκά μας τα κατεχόμενα, μα πολύ καλό παιδί είναι αυτός. Μένει η Λευκοσία. Να πούμε,
Η τυραννία του ήταν όμορφος και θέλαν τον όλες οι γενέτσες. Επίεν και τούτος για να ηρεμήσει, επίεν σε κανένα δυο πνευματικούς, οι πνευματικοί δεν τον βοηθήσαν. Μα άμα δεν βοηθήσουμε οι πνευματικοί τον άνθρωπο να γνωρίσει την μετάνοια, ξέρετε τι σημαίνει αυτό, παραμένει νάρκισσος. Νάρκισσος. Αυτό θαυμάζεται δηλαδή. Άμα έχει και κανένα χάρισμα ή ομορφιά εξωτερική, νάρκισσος στο τετράγωνο. Λοιπόν, και επίεν τελικά άκουσε ότι γίνονται κάτι οι ομάδες εις τη Λευκωσία με γιόγκα. Επίεν και τούτος. Λέει σου, αφού οι παπάδες δεν με βοηθήσαν να έχω μέσα μου εσωτερική ηρεμία, να πάω εις τη γιόγκα. Έλα που ήταν καθηγήτρια αυτή που έκανε το γιόγκα και τον... είχε και αυτή μάτια και έβλεπε. Οπότε αυτός, κάποιος του είπε για μένα και ήρθε πάνω στην Ευρύχου. Μόνος του. Και εκεί που ήρθε, είπε μου για την ειρήνη που νιώθει, για την εσωτερική ηρεμία, για την αυτοκυριαρχία, και καταλαγιάσαν τα πάθη μου, λέει μου, που είχα συνεχώς μου, λέει, ήθελα άλλη γυναίκα, άλλη γυναίκα, όποια γυναίκα νεποθούσα, επιένα μαζί της, τώρα μου λέει, ψάχνω να βρω μια να με αγαπήσει, να την αγαπήσω, να παντρευτώ και με βοήθησε η δασκάλα του γιόγκα. Λέω, κοίτα να δεις το δαιμόνιο τώρα. Ψούμνησε το. Φώτισε με τον Θεό και λέω του, σε παρακαλώ. Επειδή εμείς, λέω του, εν έχουμε εμπιστοσύνη οι παπάδες στους δασκάλους του γιόγκα, εν της λες της δασκάλας να έρθει να με γνωρίσει. Να την γνωρίσω κι εγώ, ρε παιδί μου. Αν εν τόσο καλό του το γιόγκα, να κάνω κι εγώ. Λέει μου, μα δέχεσαι τι, γιατί να με τη δέχομαι τη γυναίκα. Ερώτησα τον, είναι δική μας, είναι ορθόδοξη, όχι, λέει μου, είναι προτεστάντης, αλλά ξέρει τέλεια ελληνικά, εμπαντρεμένη με Κύπριο και μένει εδώ, στην Κύπρο. Ήρθα μαζί, έκαμε το λάθος αυτή και ήρθα μαζί. Έκατσε εκεί μία κυρία, ήρεμη, λογία, ήξερε να μιλά ωραία. Εγώ μπροστά της ήμουν ένας θλιβερός χωριάτης. Ναι. Και έκανα της όμως την ερώτηση κλειδί. Λέω της, πες ότι έρχομαι κοντά σου και γίνομαι μαθητής. Αλλά αφιβάλλω για την πρόοδο την οποία αισθάνομαι και πιστεύω ότι η πρόοδος, η ηρεμία, η καταλάγιαση των παθών, πιστεύω ότι οφείλεται στο ότι μέσα μου εισήλθεν, όχι λέω της ηρεμία κατά Θεόν, αλλά δαιμονική. Πώς εσύ της λέω θα διακρίνεις, εάν η ηρεμία που έχω είναι της λέω από το Θεόν ή από το δαίμονα. Μπορείς να διακρίνεις, μου λέει όχι, δεν μπορώ να διακρίνω. Λες της λέω ότι μου είπε ότι βλέπει φως την ώρα που κάνει τη δική της προσευχή. Λέω ατούτη επισκέφθηκε την κανονικά ο Σατανάς. Πώς θα καταλάβεις ότι αυτόν το φως είναι το φως του Τριαδικού Θεού και όχι τα φώτα των πνευμάτων. Διότι μπορούν να μιμηθούν όχι το άχτιστο φως, χτιστόν φως και οι δαίμονες. Πώς θα διακρίνεις της λέω. Ποια είναι η πηγή αυτού του φωτός. Όποιος προβολέας ανάψει, αγκαλιάζουμε το. Μπορεί να καούμε στο τέλος. Όταν της εξήγησα ότι η Εκκλησία μας έχει τη διάκριση των πνευμάτων και δεν πιστεύουμε σε οτιδήποτε συμβαίνει μόλις ανάψει ένα φως, μόλις δούμε ένα θαύμα, μόλις έρθει μια ηρεμία μέσα μας, όλα είναι που το Θεό. Δεν είναι όλα που το Θεό. Μπορεί να είναι μίμησης. Και ο Αριστοτέλης, που ήταν αρχαίος προ-Χριστού, είπε το σπουδαίο ορισμό «Έστινουν τραγωδία μίμησης πράξεως, σπουδαίας και τελείας, αλλά μίμησης, όχι αλήθεια».
Μόλις της είπα έτσι, εταράχτηκε η θεά της ειρήνης. Λοιπόν, και δεν μου λες, της λέω, μόνον η ηρεμία στη ζωή μας στόχος, η καθαρότητα των επιθυμιών, των λογισμών. Τι εννοείται, μου λέει. Της λέω, αφού κόρη μου εσύ γουστάρεις τον τούτο. Έτσι, εψυχρό. Ποιος σου το είπε, το πνεύμα, λέω της. Λοιπόν, πώς το κατάλαβες, μου λέει, είναι αλήθεια. Και το λέει μπροστά του. Γυρίζει και βλέπει την, ότι έτρεμε, ταραγμένη. Λέω της, γιατί τρέμεις. Δεν ξέρω, μου λέει, από την ώρα που ήρθα σε αυτόν το γραφείο, νιώθω, μου λέει, ότι υπάρχουν περίεργες δυνάμεις. Δεν υπάρχουν, κόρη μου, δυνάμεις εδώ μέσα. Είμαι γιο αδύναμος και είναι η δύναμη του Τριαδικού Θεού στα λείψανα του Αγίου Νικηφόρου που έχω εκεί, στο μέγαν αγιασμό το φώτο. Να τον εκεί, τύπα στο τραπέζι, λέω της. Το Άγιο Ευχέλαιο της, λέω, που έκανα πριν 10 χρόνια και ακόμα είναι εκεί, ζωντανόν, λάδι, χωρίς να μυρίζει. Λοιπόν, ο Σταυρός του Αγίου Ιακώβου του Τσαλίκη, αυτή είναι η δύναμή μου, άλλη δύναμη δεν έχω. Είμαι γεμάτος αδυναμίες, αλλά αυτήν τη δύναμη του ενός πνεύματος, του Αγίου Πνεύματος, θέλω την και εγώ, λέω της, θέλει την και τούτος όμορφος. Και να τον αφήγεις ήσυχο. Μα έκαναν έναν καυκά μπροστά μου, απόλαυσα τον καυκά και ήρθεν το παιδί προς τιμήν του. Έλειπα εγώ ένα βράδυ, ήταν ο πάτερ Ιάκωβος και μου λέει, μου έφερε και κάψει, είπουν του, πρέπει να φέρεις όλα τα βιβλία. Και δεν ήταν μόνο βιβλία για γιόγκα και για ασκήσεις ψυχοσωματικές, και για μαγεία. Έβαλε τους και κάμναν καμπάλα να φέρεις τα βιβλία όλα και έχουμε φουρνί να τα κάψουμε. Και πήγαινε ο πάτερ Ιάκωβος προς τιμήν του, έτσι απλός που είναι, και τα έκαψε όλα. Και του είπα του παιδιού, να μην ξομολογάσαι κοντά μου, και θα έρχεσαι κοντά μου μια φορά τον χρόνο. Και το παιδί πάει μια χαρά τώρα, δόξα τότε. Αλλά βλέπετε πώς παγιδεύουν αυτοί οι άνθρωποι και χρησιμοποιούν τα πνεύματα επειδή δεν γνωρίζουν τη δύναμη του ενός αληθινού πνεύματος, του Αγίου Πνεύματος. Ένα άρθρο έγραφε ότι η Σύνοδος είναι χωρισμένη σε δύο στρατόπεδα για τις προσεχείς μητροπολιτικές εκλογές κοιτίου. Πόσο αληθή είναι όλα αυτά, πώς μπορεί να διαχωρίσει και να διαχειριστεί ο λαός αυτές τις πληροφορίες. Εννοείται μητροπολιτικές εκλογές κοιτίου. Πρώτον, δεν υπάρχουν πολλοί υποψήφοι από τον κλήρο της Λάρνακας. Όλοι και όλοι είναι δύο. Είναι δύο πολύ καλοί άνθρωποι. Είναι και οι δύο φίλοι μου, ο ένας και αδελφός μου, διότι ζήσαμε μαζί στο ίδιο μοναστήριο, αλλά και ο άλλος. Ο πρώτος είναι ο Αρσινόης Νεκτάριος, που ήταν μαζί μου στο μοναστήριο και το χτίσαμε μαζί το Μαυροβούνι. Ο άλλος, ο πατήρ Ευμένιος, το γνωρίζω από φοιτητή, μαθητής και αυτός του πατρός Σημεών, του γέροντά μου, αγιογράφος καλός, στην Αραδή που διακονεί και ως αρχιμαντρίτης, και στο γέροντα Ευμένιον, που επήρε και το όνομά του, η αφεντιά μου τον επήρε. Και του είπα, γιέ μου, εδώ να ξομολογάσαι, αυτός ο άνθρωπος έχει πνεύμα άγιο. Και το έκαμε υπακοή ο τότε Γιώργος Σίπης και ήρθεν στην Λάρνακα, στην Αραδίπου και ανάλαβε την Αραδίπου και δόξα τω Θεόν, η διακονία του είναι καλή. Όμως, πρόσεξα κάτι. Επίσκοπος και αρχιεπίσκοπος δεν γίνεται πάντοτε ο καλύτερος, αλλά ο καταλληλότερος υπό τας περιστάσεις. Ακούτε το τούτο? Δεν γίνεται ο καλύτερος. Μπορεί ο καλύτερος να είναι καλός για να διοικά μια ενορία. Αλλά να μην είναι κατάλληλος να διοικήσει μια Μητρόπολη. Μπορεί ένας
να είναι ικανός πνευματικός και να ξομολογεί κόσμον και κοσμάκι. Αλλά να το βάλεις να διοικήσει μια Μητρόπολη, να μην τα καταφέρει. Η διοίκηση είναι χάρισμα. Μην το καταφρονείτε. Στην εποχή μας έχουμε μόνο μεγάλη ιδέα για το διορατικό, το προορατικό, το προφητικό, για τους εξομολόγους, για τους ησυχαστές μοναχούς. Το να μπορείς να διοικήσεις μια ολόκληρη περιοχή εν πνεύματι Αγίω, θεωρείται ανώτερο χάρισμα αποστολικό. Έναν τέτοιο χάρισμα έχει ο Αρσινός Νεκτάριος. Οπότε βλέπω, μπορεί να έχω λάθος, σε ένα μήνα θα γίνουν οι εκλογές, αρχές, οι τελικές εκλογές των αρχιερέων, διότι οι εκλογές τώρα, πρώτα ο λαός επιλέγει τρεις, άρα και οι τρεις θα είναι μέσα. Αφού δύο είναι στην ουσία οι υποψήφοι, θα προσθεθεί ακόμα ένας που θα προκύψει έτσι άμεσα από τον λαό, έστω και με ελάχιστες ψήφους, και αυτοί οι τρεις, τα ονόματά τους, θα έρθουν ενώπιον των συνοδικών. Οι συνοδικοί, 17 το αριθμό, θα επιλέξουν όποιον νομίζουν ότι είναι ο καταλληλότερος, όπως προανάφερα. Ή αρθρογράφος, διότι δεν είναι ένας, είδατε και εγώ στην εφημερίδα Πολίτης, ήταν το άρθρο, είναι μια δημοσιογράφος επίσης γνωστή μου, εδώ έπεσε έξω. Τώρα για τις αρχιεπισκοπικές εκλογές όποτε γίνουν, είναι τέτοιον το εκλογικό μας σύστημα το τωρινόν, που δεν ευνοεί μεγάλους καυγάδες, όπως στις προηγούμενες αρχιεπισκοπικές εκλογές. Οπότε ελπίζω και προσδοκώ ότι θα έχουμε, υπάρχουν κάποιες ομάδες, είναι αλήθεια, αλλά όχι και στρατόπεδα ο ένας να πολεμά τον άλλον. Έτσι, ως εδώ να μην πούμε, το φρονεί μόνο λίγα. Πάντως για τις εκλογές της Κιτίου τα πράγματα είναι ήρεμα και πρέπει να παραμείνουν ήρεμα, διότι και οι δύο υπηρετούν την Εκκλησία του Χριστού. Και δεν είναι κατά ανάγκη όλοι να γίνουμε Μητροπολίτες και Επίσκοποι. Πολλοί άνθρωποι αγίασαν μέσα από το απλό φουστάνι και το παντελόνι και το ράσον του διάκου και του παπά. Έτσι. Δεν είναι ανάγκη όλοι να πάρουμε την μήτρα. Στην Ελλάδα γίνεται πανικός περί βιομετρικών ταυτοτήτων, ενώ εμείς στην Κύπρο τις έχουμε εισαγάγει από το 2011 και πλέον έχουν γίνει υποχρεωτικές. Η δική μου ταυτότητα έχει λήξει από το 2016 και είναι η πιο παλιά έκδοση και δεν πάω να την ανανεώσω για του λόγου του αληθές δεν την εμπιστεύομαι ούτε σαν επιστήμη, ούτε σαν υποτιθέμενη ταυτότητα. Είναι η σπουδή μου η τεχνολογία και γνωρίζω πολύ καλά πόσο εύκολο είναι να υποκλέψεις τα στοιχεία από μία κάρτα τεχνολογίας. Είναι ή δεν είναι οι ταυτότητες για τις οποίες μας μίλησαν γέροντες και γερόντισσες ότι δεν πρέπει να πάρουμε στα χέρια μας. Εγώ πιστεύω ότι είναι οι ταυτότητες που μας είπε ο Άγιος Παΐσιος για να κρατηθώ μόνον από αυτόν τον μεγάλον Άγιο της συγχρόνου Ορθοδοξίας και γιατί κρατιούμε από αυτόν και λέω ότι αυτές οι βιομετρικές ταυτότητες είναι οι ταυτότητες που ο ίδιος έλεγε ότι για την Ελλάδα δεν θα προλάβουν. Είπε, θα εκδοθούν μεν, αλλά δεν θα προλάβουν να τις πάρει ο πολλής κόσμος. Πολύ λίγοι θα τις πάρουν, λέει. Οι χριστιανοί, λέει, είναι καλά να κάνουν λίγο πίσω, να περιμένουν. Αυτές είναι προβληματικές οι ταυτότητες και ιδιαίτερως σε επίπεδο ελευθερίας. Είναι ταυτότητες που εύκολα μπορούν να σε παρακολουθούν, αλλά η τεχνολογία η σύγχρονη που έχουμε και ταυτότητα να μην έχουμε βιομετρική, με αυτόν εδώ το ρημάδι, ξέρουν και πόσοι είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή στο Δημοτικό Νακακίου. Αυτοί που θέλουν να ξέρουν και από τις προτιμήσεις μας και τις επισκέψεις μας σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες του διαδικτύου γνωρίζουν
και το τι θέλουμε και το τι επιθυμούμε και τα ξέρετε κι εσείς. Άρα, ο κύκλος της ελευθερίας μας, ήδη με την υπάρχουσαν τεχνολογία, είτε του διαδικτύου, είτε του προσωπικού μας κινητού τηλεφώνου, και μπορεί και τι άλλο να ανακαλυφθεί συντοχρόνο, έχει δραματικά περιοριστεί ο κύκλος της δικής μας ελευθερίας. Ο Άγιος, τότε γιατί είπε αυτό το πράγμα ο Άγιος Παΐσιος? Πιστεύω προσωπικά το είπε για να βάλει, όπως έλεγε ο ίδιος, την καλή αγωνία εις τους πιστούς. Ότι δηλαδή μην είστε κοιμισμένοι. Εδώ η νέα τάξη πραγμάτων σκέφτεται για σας πριν από σας. Και θέλει ανθρώπους οι οποίοι να κάνουν θυσίες απέναντι σε αυτήν την νέα τάξη πραγμάτων. Και ότι η τεχνολογία είναι ένας κατεξοχήν τρόπος. Τρόπος ελέγχου και πιστών και απίστων. Και χειραγώγησης. Ο Άγιος Παΐσιος είπε, θα έρθουν τα γεγονότα, εννοεί του Παγκοσμίου Πολέμου, που ήδη τον ετοιμάζουν, όπως βλέπετε. Άμα παρακολουθάτε λίγοντες ειδήσεις, καταλαβαίνετε ότι όλα τα γεγονότα, ιδιαίτερα η σύγκρουση Περσίας-Ισραήλ, θα είναι η φοβερή αφορμή για να ξεκινήσει ο Παγκόσμιος Πόλεμος. Ήδη σιγοβράζουν τα πράγματα, όπως σιγοβράζουν και τα ελληνοτουρκικά και τα βαλκανικά και τα ουκρανικά και οι άλλες που είπαν οι Άγιοι ότι θα γίνουν στη Δυτική Ευρώπη και στην Αμερική γεγονότα, όχι πολεμικά, αλλά θεομηνίες. Τώρα αυτήν τη στιγμή που μιλούμε, στη Γαλλία και στη Γερμανία έχει τέτοιον καύσωνα που πρόκειται να πεθάνουν χιλιάδες άνθρωποι. Λοιπόν, και δεν τα λέμε πολλές φορές. Υπάρχει ελεγχόμενη πληροφόρηση των ανθρώπων. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ο Γέροντας το είπε αυτό για να αποκτήσουμε την καλή αγωνία. Δεν είναι ότι αυτοί που στην Κύπρο επήραν βιομετρικές ταυτότητες προτιμούν τον Αντίχριστο και όχι τον Χριστό. Να μην φτάσουμε και σε αυτόν το σημείο της θρησκευτικής αγωνίας. Διότι δεν είναι η ώρα τώρα του Αντιχρίστου. Ετοιμάζουν μια αντίχριστη κοινωνία που να συνηθίσει τα παραφύση που είπαμε προηγουμένως, να συνηθίσει την κατανάλωση κακών τροφίμων. Εγώ σας λέω, η διατροφή σήμερα είναι κυρίαρχο πρόβλημα. Το ότι όλοι τρώμε μεταλλαγμένα. Τρώμε πλαστικό και δεν το καταλαβαίνουμε. Ακόμα μέσα και από το βούτυρο που αλήφουμε στο ψωμί μας. Η Εκκλησία, αν ήθελε να βοηθήσει τους πιστούς περισσότερον από των πανικών περί βιομετρικών ταυτοτήτων, θα έπρεπε να κάνει μία αναγωγή τροφής εις τους χριστιανούς. Βλέπετε τι αγωνία είχαν οι παλαιοί πατέρες. Εθέσπισαν νηστεία και σου έλεγαν την τάδε μέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, μη φας κρέας. Λοιπόν, μη φας τυρί. Και έρχονται οι σημερινοί και σου λέει, χριστιανοί, και σου λέει, α, εμείς θα τρώμε τυρί νηστίσιμο. Βγάλε άκρη τώρα. Και δεν καταλαβαίνουμε ότι η νηστεία απευθύνεται στη γεύση. Δεν είναι στην όραση μόνο, στη γεύση και στη γεύση. Και ότι αυτόν τον τυρί των νηστίσιμων μπορεί τελικά να είναι πολύ πολύ βλαβερόν στα παιδιά μας και να είναι δηλητήριο, πλαστικό δηλαδή. Άρα, ξέρω εγώ τον πανικό που υπάρχει στην Ελλάδα περί των βιομετρικών ταυτοτήτων. Πολλοί μου έλεγαν ομόρφου να τοποθετηθεί, να τοποθετηθεί, να που ήρθε η ώρα και τοποθετούμε. Και λέω ότι μπορεί μερικοί από εσάς που είναι παρόντες και είστε αγωνιζόμενοι ορθόδοξοι χριστιανοί εν τον κόσμο να έχετε βιομετρικές ταυτότητες. Η δική μου ακόμα να λήξει. Λίγη το 24. Είναι η πρωτινή, είναι η αρχαία.
Λοιπόν, εάν λοιπόν χρειαζόμουν καινούργια ταυτότητα, δεν θα την πάρω ένα μήνα, δεν θα την πάρω δύο μήνες, δεν θα την πάρω τρεις μήνες. Ακόμα δεν συνδέθηκε η ταυτότητα, η λήψη της ταυτότητας με ομολογία πίστεως. Προσέξτε το τούτο. Αυτό που λέει ο Απόστολος Ιωάννης ο Θεολόγος στην Αποκάλυψη με το 666, ότι θα έρθει η ώρα που θα μας βάλουν μπροστά, θα είναι πολύ ευγενής στα πρώτα του χρόνια ο Αντίχριστος και θα σου λέει, έλα κύριε Κώστα, εσύ που πηγαίνεις κάθε μέρα λειτουργία, θέλεις να τρως φαγητό, εσύ η γυναίκα σου και τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου? Θέλω, θα του πει ο Κώστας. Θα σου δίνω εγώ το φαγητό. Με δουλεύεις πια. Να ξεκουραστείς, καλέ μου. Τι καλός άνθρωπος. Αλλά θα αρνηθείς τον Χριστό και θα πιστεύεις ότι εγώ είμαι Θεός. Τόσο ξεκάθαρα. Και εκεί ο Κώστας ένα σουστή η ψυχή του και θα δούμε τότε αν όλοι αυτοί οι εσπερινοί που επήγαινε οι εξομολογήσεις, οι λειτουργίες, οι θείες κοινωνίες ενεργοποιήσουν την ομολογία της πίστεως και πει όχι, εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός. Καλύτερα να πεινάσω και εγώ και η γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Έτσι θα γίνει για όσους φτάσουν αυτήν την εποχή. Τώρα είναι η εποχή αυτή, παιδιά μου. Τώρα είναι η εποχή της υπομονής και της πίστης των Αγίων. Η εποχή δηλαδή που θα αντιμετωπίσουμε τον μεγάλο πόλεμο, τα παράγωγά του που θα υπάρχουν, αλλού έλλειψη καυσίμων, αλλού κάποιοι μήνες με πείναν, αλλού σεισμοί, καταποντισμοί, οι θεομηνίες που είπαμε, αυτά θα είναι μεγάλα πράγματα τούτα. Μεγάλος του λαρμάς. Ναι, άρα αυτά τα γεγονότα που θα έρθουν θα έχουν και μία φιλανθρωπική πλευρά, ότι θα αναστείλουν την διάδοση και την επιβολή αυτών των ταυτοτήτων. Λοιπόν, ό,τι θέλετε να ρωτήσετε εσείς. Από το όνομα. Ο λόγος στην πρεσβυτέρα, την κυρία Ανδρίνη. Πρεσβυτέρα, συγγνώμη που σας διακόπτω, επειδή δεν είναι ενωμένο με τα ηχεία, παρακαλώ λίγο δυνατά. Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, Πανιερότατε, τόσο για την ωραίων τρόπων των ερωταποκρίσεων που είναι πάρα πολύ βοηθητικός, αλλά κυρίως θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη μετάδοση των ομιλιών αυτών στο διαδίκτυο, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και από ό,τι ακούω και από τον κόσμο, όχι από μόνο προσωπική εμπειρία, είναι πάρα πολύ βοηθητικό, διότι έχουμε την ευκαιρία την ώρα που οδηγούμε, την ώρα που μαγειρεύουμε, την ώρα που ξαπλώνουμε, να ακούμε αυτές τις ομιλίες που είναι πάρα πολύ βοηθητικές. Και επίσης έχουμε την ικανότητα, την δυνατότητα της επανάληψης, που η επανάληψη μας βοηθά να εμπεδώσουμε καλύτερα και να βοηθηθούμε, γιατί μια φορά που τα ακούμε, δεν τα εμπεδώνουμε. Λοιπόν, η ερώτησή μου αφορά τη μετάνοια, που πολλές φορές την αναφέρεται απόψε, και νομίζω είναι κεντρικό στοιχείο ενός πιστού Ορθόδοξου Χριστιανού. Όμως για να φτάσουμε στη μετάνοια, η μετάνοια είναι το αποτέλεσμα της συνειδητοποίησης των λαθών μας, των πλημελημάτων μας, και να μετανοήσουμε. Όμως για να μετανοήσουμε πρέπει να εντοπίσουμε τα λάθη μας. Και από ό,τι βλέπω προσωπικά από τον εαυτό μου, πολλές φορές είτε με λογισμούς, είτε με λόγια, είτε συναισθήματα αμαρτάνουμε, και όμως περνάει απαρατήρητο και δεν το περνά στη σκέψη μας ότι είπα αυτήν την κουβέντα και πλήγωσα, ας πούμε, το διπλανό μου ή τον συνάδελφο μου. Και στην αντίληψη μου έρχεται, αν τυχόν κάποιο που με αγαπά τα αγαπημένα μου πρόσωπα, που μου, ας πούμε, πλήγωσες με εκείνον που μου είπες. Ενώ εγώ δεν το συνειδητοποίησα και πρέπει να μου το πει κάποιο άλλο. Όμως αν δεν μου το πει, περνά παρατήρητο. Το ερώτημα μου είναι αν κατά πόσο μπορούμε να υπάρχουν κάποιες πρακτικές, έτσι,
συμβουλές ώστε να έχουμε τις αντένες μας ανοιχτές έτσι, σε εγρήγορση συνέχεια για να εντοπίζουμε έστω και τα μικρά, ας πούμε, τα καθημερινά που κάνουμε για να μετανοούμε στη συνέχεια, διότι αν δεν τα εντοπίσουμε, δεν θα μετανοούμε. Και αν μου επιτρέπετε να πω και μια δεύτερη ερώτηση, αλλά δεν έχετε χρόνο να την απαντούμε, που μου δημιουργήθηκε από την προηγούμενη μήνα, την προηγούμενη ομιλία σας. Και κρατάς την κόρη μου ένα μήνα. Ναι. Τώρα που είπα ευκαιρία να την πω. Τώρα με μπαμπά να θάψω εμένα. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Είχετε αναφερθεί στο γεγονός ότι δεν πρέπει να αποθαυμαζόμαστε, θυμούμε ακριβώς τη λέξη που είπετε, διότι το ακούει ο σατανάς αυτόν είτε για έναν ωραίο τοπίο και στο τέλος οι άνθρωποι ή τοπίων και μπορεί να φέρει ζημιά. Και μου δημιουργήθηκε μια απορία, εντάξει, αν το πούμε το ακούει ο σατανάς, αν το σκεφτούμε μήπως έχει και μερική πρόσβαση στους λογισμούς μας ο σατανάς, ώστε και ακόμα αν το σκεφτώ να μπορεί να κάνει κακό, αυτή είναι η απορία. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Από τη δεύτερη ερώτηση. Ότι ο σατανάς δεν μπορεί να διαβάσει τους λογισμούς μας παρά μόνο αυτούς που υποβάλλει ο ίδιος. Έτσι. Άρα, αυτό είναι μία προστασία των αγγέλων. Ιδιαιτέρωση στους ανθρώπους που αγωνίζονται. Ο άγγελος μας, ο φύλακας μας άγγελος, δεν αφήνει τον πειρασμό να εισέλθει στο νοερό μέρος της ψυχής. Όπου εκεί είναι η αποθήκη, να πούμε, μνήμης, επιθυμιών και λογισμών. Εάν ο άνθρωπος δεν αγωνίζεται, τότε είναι έκθετος εις τον πειρασμό και καταλαβαίνει ο σατανάς τις σκέψεις σου από τη συχνότητα κάποιων αμαρτιών. Δηλαδή, αν με βλέπει εμένα ότι θυμώνω εύκολα, λέει σου, τον νεόφυτο θα τον ψαρέψουμε μέσα από το θυμό. Αλλά αυτόν το έχει καταλάβει από τη συμπεριφορά. Τώρα, η πρώτη ερώτηση ήταν για την μετάνοια και πώς θα συνειδητοποιήσουμε τα μικρά. Ναι, είναι πολύ απλή η απάντηση και είναι όντως πρακτική εάν έχουμε επιμελημένη μετάνοια στα μεγάλα. Ποια είναι η απάντηση? Και είναι δική μου. Εν των Αγίων που εγνωρίσαμε. Λοιπόν, εάν ο άνθρωπος ή δυνατόν κάθε μέρα, και νομίζω ότι όλοι μπορούμε κάθε μέρα να αφιερώνουμε μισή ώρα, πρόσεξα ότι για τους λαϊκούς που είναι γονείς, που είναι εν το κόσμο, μισή ώρα είναι το μίνιμουμ, όχι το μάξιμουμ. Αφιερώνουν τις σε προσευχή. Αυτή η προσευχή πρέπει να ξεκινά από τον εαυτό μας. Εκεί, στον εαυτό μας, πώς να δω τον εαυτό μου, πώς συμπεριφέρθηκε σήμερα, για παράδειγμα. Ξεκινάς από το κυρίαρχο σου πάθος. Πες ότι εσύ έχεις κυρίαρχο πάθος και είσαι μια γυναίκα τώρα, πόσον είσαι, και εσύ κοντά στα 50. Λοιπόν, η οποία πλέον μέσα στην Εκκλησία τόσα χρόνια πρέπει να έχεις διακρίνει ποιον είναι το κυρίαρχο σου πάθος ή ο πνευματικός να σε βοήθησε να το δεις το κυρίαρχο πάθος. Σε σέναν ας υποθέσουμε, ήταν ωραία έκφραση που την έλεγε ο Άγιος Παΐσιος τούτη, ρε παιδί να ας υποθέσουμε, έτσι έλεγε, ότι είναι η ζήλια. Θα κάτσεις να πεις ποιον εζήλεψα σήμερα. Θα ξεκινήσεις τον άντρα σου, πρώτα από τον οικογενειακό περιβάλλον, που είναι η καθημερινή σχέση. Μετά ανοίγεις τον κύκλο, το επαγγελματικό περιβάλλον, οι συνάδελφοί μου, οι προϊστάμενοι μου, οι υφιστάμενοι μου. Λοιπόν, μετά ανοίγεις τον κύκλο, η γειτονιά μου. Με ποιους εζήλεψα στη γειτονιά. Και βλέπεις μέσα σου πώς ενέρχεσαι το πάθος, το κυρίαρχο. Και αρχίζεις μετά και εντοπίζεις και λες, εζήλεψα τις γειτόνισσάς μου της ζωής. Προσεύχομαι και ζητώ, συγχώραμε Χριστέ μου που εζήλεψα τη ζωή, φώτισε τη ζωή, φώτισε και εμένα. Περίπου έτσι. Πρώτα ζητάς συγχώρεση και μετά προσεύχεσαι για τον άνθρωπο τον οποίο το πάθος σου εκατευθύνθηκε. Αν εκατευθύνθηκε κατά κάποιο ανθρώπου.
Έχει ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάθει σαρκικά έντονα. Αυτοί συνήθως βλάφτουν πολύ τον εαυτόν τους, αλλά εκπέμπουν και ενέργεια σαρκική εις τους άλλους ανθρώπους. Και δημιουργούν και σε αυτούς ανεναφύλακτοι. Δεν νηστεύουν, δεν προσεύχονται οι άνθρωποι, ενέργεια σαρκική. Λοιπόν, αυτοί θα κάνουν αυτήν τη δουλειά με το σαρκικό πάθος. Θα δουν ποιους ανθρώπους σήμερα επεθύμησαν. Έβαλαν εσχρό λογισμό. Και ανάλογη μετάνοια θα κάνουν με αυτούς. Αυτή η μετάνοια είναι εύκολη. Αρκεί ο άνθρωπος, όπως είπες εύστοχα στην αρχή, να μπορεί να συνειδητοποιήσει το είναι του. Να έρθει σε αυτόν, να μπορεί να εντοπίσει μέσα του αυτήν την κίνηση, διότι είναι κίνηση αυτό. Όταν αρχίσουμε στα μεγάλα και επιμένουμε να ψάχνουμε, ξέρεις, έχουμε ένα φοβερό συνεργάτη στη μετάνοια, το Άγιο Πνεύμα. Λες και το Άγιο Πνεύμα αγαπά την αμαρτία, ρε παιδί μου. Κατάλαβες τι θέλω να πω, ψέματα, λάθος. Αγαπά τον αμαρτωλόν πιο πολύ από ότι αγαπά ο αμαρτωλός τον εαυτόν του. Μόλις δει το Άγιο Πνεύμα, ότι αρχίζω μέσα μου και κάνω τούτη τη διαδικασία με το κυρίαρχο, το μεγάλο πάθος, το χοντρόν, έρχεται και λέει σου, Ειρήνη, έχει και κάτι άλλο όμως, είναι και μόνο ζήλια. Κάποτε έχεις παράπονο. Πιο πολύ το παράπονο το προσπερνούν. Και είσαι και λίγο αχάριστη. Με τον πατέρα σου είσαι πρέπει να είσαι πιο ευχαριστημένη. Ή με τον άντρα σου, ή με την πεθερά σου. Και αρχίζει το Άγιο Πνεύμα και μας πληροφορεί στην καρδία μας. Γιατί? Διότι είναι συντετριμένη και τεταπεινωμένη. Και θα την μια καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη θα την επισκεφτεί το Άγιο Πνεύμα. Επίσης σας παρακαλώ πολύ, όσοι αγαπάτε τη μετάνοια, να λέτε τακτικά πολλές φορές το Βασιλεύ Ουράνιε. Είναι προσευχή στο Άγιο Πνεύμα. Δεν μπορούμε διαφορετικά να ζήσουμε τη μετάνοια. Όχι το ότι το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με εμπαρκάτου ή το Πατέρ ημών, αλλά η μετάνοια είναι συνεργασία με το Άγιο Πνεύμα. Αν έχουμε πρόβλημα κυρίαρχο στα σαρκικά, ο συνεργάτης μας θα είναι η Παναγία. Αλλά και πάλι το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός, ο Θεός. Όπου Πνεύμα, εκεί Χριστός, εκεί Πατήρ. Είναι και χωρίζει η ενέργεια της Αγίας Τριάδος. Έτσι. Αυτό νομίζω. Ναι. Πείτε σας παρακαλώ, η πίκρα και το παράπονο σε ατομικό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο, πώς μπορούμε να τα ξεπεράσουμε? Τώρα μου έβαλες μια ερώτηση για την οποία εγώ προσωπικά επώνεσα πάρα πολύ, ξέρεις. Και τώρα που το λέω συγκινούμε. Δεν περίμενα ότι θα μου γίνεται ποτέ αυτή η ερώτηση. Η πίκρα και το παράπονο σε εθνικό επίπεδο. Σε προσωπικό επίπεδο αντιλαμβανόμαστε όλοι. Είναι εύκολο να το εντοπίσεις σε προσωπικό επίπεδο. Επίκρανεσαι η Αλεξάνδρα. Λοιπόν, και ξεκινάς και προσεύχεσαι για την Αλεξάνδρα. Λοιπόν, εσύ τα έχεις ζήσει αυτά και τα ξέρεις. Αρχίζεις και προσεύχεσαι. Χριστέ μου, συγχώραμε που επίκρανα την Αλεξάνδρα, ή που σε επίκρανε η Αλεξάνδρα, ξεκινά την Αλεξάνδρα. Με το όνομα του Χριστού πάντοτε, το υπερπάνω όνομα, και το όνομα αυτού που μας επίκρανε ή τον επικράναμε. Κάνουμε προσευχή. Αν δούμε ότι η πίκρα δεν φεύγει, γονατούμε. Κάνουμε γονατιστή προσευχή. Και αν δούμε πάλι δεν φεύγει η πίκρα, βάλουμε κανέναν Άγιον συνέτερο, όπως είπα της Ειρήνης, το Άγιο Πνεύμα. Κανέναν Άγιον που έχουμε ειδική σχέση. Είναι καλά να έχουμε κάποιους Αγίους φίλους. Τώρα η εθνική πίκρα. Σκέφτομαι εμένα, θυμάσαι μια φορά που σας έβαλα σε ένα λεωφορείο και πήγαμε όλοι το 2004 θα ήταν
επίαμε στα κατεχόμενα, και πιο πολύ δεν θέλετε να πάτε, γιατί δεν ήταν πατριωτικό να πάμε στα κατεχόμενα. Και σε μια στιγμή είναι κινηματογραφούσες, σε φωτογράφιζες, ναι, για να τα πάρεις τον άντρα σου και βάλα σου τις φωνές, γιατί ήξερα ότι να μας συλλάβουν οι Τούρκοι εκείνη την ώρα. Λοιπόν, σκέψου εμείς οι πρόσφυγες, κάθε φορά, όσες φορές και να πάμε στα κατεχόμενα, η καρδιά μας καίγεται. Καίγεται. Αλλά και εσείς, διότι δίπλα σας. Λοιπόν, εδώ θα έλεγα, να μπουν να πούμε, Χριστέ μου συγχώρα τους Τούρκους, που πιάνουν το σπίτι μου, που έχουν τον τάφο του πατέρα μου και δεν μπορώ να κάνω έναν τρισάγιο, κάνω σε όλους τρισάγιον και δεν μπορώ να κάνω στον τάφο του πατέρα μου, που δεν μπορώ να λειτουργήσω την εκκλησία του Αρχαγγέλου που την έκαναν τζαμί. Τι να πω. Δεν μπορούμε να προσευχηθούμε στη χώρα τους. Ξέρεις γιατί? Γιατί δεν έχουν μετανιώσει. Όταν μετανιώσουν οι Τούρκοι, θα τους συγχωρέσουμε. Αλλά είναι μετανιώσαν. Το καυχόνται κιόλας. Εδώ ισχύουν της προηγούμενης ομιλίας που είπα σε μια στιγμή, κάτι με ρώτησε ο πάτερ Μάριος, για το οργίζεσθε και μη αμαρτάνετε. Εδώ επιτρέπεται η οργή. Η οργή του Αγίου Παϊσίου. Όταν έλεγε του Παϊσίου για τη Μικρά Ασία και την Κωνσταντινούπολη, έγινε του Ναρματολός. Ο άλλος ο Ιάκωβος που ήταν πρόσφυγας επίσης, πιο ευαίσθητος ίσως που τον Άγιο Παϊσίο, είπα του μια φορά, γέροντα θες να κανονίσω, άκουγε εγώ αφέλεια, να κανονίσω έναν ταξίδι να σε φέρω στην Κύπρο, να προσκυνήσεις την Παναγία του Κύκου που την αγαπάς πολλά. Και τι μου απάντησε ο Άγιος? Θέλω, νεοφυτέ μου, θέλω πολύ, στην ίσον των Αγίων να μην θέλω να έρθω, όμως παιδί μου το αεροπλάνο δεν θα περάσει πάνω από το Λιβύσι, το χωριό που γεννήθηκε, στη Μικρά Ασία, απέναντι από τη Ρόδο. Η καρδιά μου δεν θα αντέξει. Θα νιώσω την ενέργεια των Αγίων προγόνων μου που θα μένει εκεί. Βλέπεις, ένας Άγιος, ο ένας σου λέει, δεν θα αντέξω, καλύτερα να μην έρθω στην Κύπρο. Έρχομαι, μου λέει, εμπνεύματι Αγίου και σας βλέπω όλους και να παρακαλάτε εσείς οι Κύπροι, μου λέει, να πεθάνω σύντομα. Γιατί να πεθάνεις, του λέω? Για να έρχομαι, παιδί μου, όποτε με ζητήσετε, επειδή πονώ τον πόνο σας που είστε πρόσφυγες, μόλις μου ζητήσετε, θα έρχομαι. Και πράγματι το κάνει τώρα. Τώρα τι να προσευχηθούμε που Ερντογάν είναι πρόσθεσ αυτής κακά, κύριε, πρόσθεσ αυτής κακά της ενδόξης της γης. Αυτόν έλεγε αυτό, για να ταπεινωθεί και να γλιτώσουν οι καλόπιστοι Τούρκοι και να γνωρίσουν τον Χριστό. Έτσι. Όχι κατάρες, δεν είναι κατάρες τούτες, είναι για να ταπεινωθεί ο άλλος. Έτσι. Κύριε Ιησού Χριστέ, ταπείνωσέ τους, για να έρθουν σε επίγνωση αληθείας. Έτσι. Κάτι άλλο. Θέλετε να φύγετε? Καλησπέρα, πάτερ μου, την ευχή σας. Κύριε, βλέποντας καθημερινά τις ειδήσεις, ναι, με τους Τούρκους, με τις παρενοχλήσεις που μας κάνουν, έχω και εγώ κάποια ανησυχία σχετικά με την επικείμενο εκφοβισμό που θα μας κάνουν των τριήμερων, γιατί και εμείς... Βασικά, επειδή έχουμε και εμείς οικογένεια, τώρα είμαστε νεαροί γονείς, πώς μπορούμε να προστατευτούμε με τον κακό που έρχεται, ας πούμε? Γιατί έχουμε την ανησυχία μας, σαν γονείς, σαν άπειροι από πόλεμο, ας πούμε. Έζησε η μητέρα μας, αλλά εμείς δεν έζησαμε, ας πούμε, έναν πόλεμο. Μια καταστροφή ή οτιδήποτε. Πώς μπορούμε να προστατευτούμε με τον γεγονός? Ερώτησα έναν από τους αγίους ανθρώπους που έχω επικοινωνία και το είπα και σε άλλες ομιλίες,
μου είπε πάρα πολύ πρακτικά και απλά ότι οι άνθρωποι οι οποίοι μετανοούν, προσεύχονται, προσπαθούν να ζήσουν εκκλησιαστικά, έστω κι αν κάνουν πτώσεις, ανθρώπινο το πίπτυξη, αλλά μετανιώνουν. Αυτοί οι άνθρωποι, λέει, θα ζήσουν το θαύμα σε όλα αυτά τα γεγονότα, όχι μόνο τα πολεμικά. Μπορεί να είναι ένας σεισμός, μπορεί να είναι μια άλλη καταστροφή φυσική. Θα μου πείτε, μα να γίνουν όλα μας σε μένα. Φαίνεται ότι θα γίνουν σε όλον τον κόσμο, γιατί πλέον δεν αντέχει γη, άλλη αμαρτία. Ιδιαιτέρως τις εκτρώσεις, τις σαρκικές αμαρτίες, που προανάφερα μερικές, όχι φυσικές, και τις βλασφημίες και τις μαγείες. Αυτά μου είπαν ότι είναι οι κυρίαρχες αμαρτίες που επότισαν τη γη και δεν αντέχει γη άλλο. Γι' αυτό θα γίνουν κατά τόπους διάφορες εκρήξεις, είτε ηφαιστείων, ξεκίνησαν ήδη, είτε σεισμών, είτε καταποντισμών, είτε καύσονες, είτε παγετώνες. Λοιπόν, σας θυμίζω τελευταία τι έγινε στην Αμερική, θυμάστε με κάτι περίεργους καταιγίδες, κάτι παγετώνες, αυτά θα πολλαπλασιαστούν. Όσο πιο μεγάλη η αμαρτία μιας πόλης ή μιας κοινότητας σε αυτά τα επίπεδα που περιέγραψα, τόσο μεγαλύτερη δοκιμασία θα είναι. Τώρα, σε κάθε πόλη, σε κάθε κοινότητα, υπάρχουν και οι άνθρωποι που μετανοούν. Οι άνθρωποι οι οποίοι προσεύχονται. Οι καλοπροαίρετοι άνθρωποι, οι καλοσυνάτοι άνθρωποι. Αυτοί θα έχουν η ομπρέλα προστασίας. Κατά έναν παράδοξο και μοναδικό τρόπο, το οποίο δεν θα έχει ερμηνεία λογική. Πολλοί, λέει, αντίθετα, οι οποίοι αμαρτάνουν με συγκεκριμένους τρόπους, μάλιστα μου είπε, δεν μπορώ να τα πω αυτά τα πράγματα. Δεν είμαστε ακόμα τόσο απλοί για να τα πούμε. Θέλει απλότητα για να τα πεις αυτά τα πράγματα. Λέει, αν κάποιος αμαρτάνει από το στόμα, έτσι μου είπε, θα προσβάλλεται το στόμα του. Ξεκινά δηλαδή η διάλυση του ή ο θάνατος του από το στόμα. Εάν είναι με το χέρι, είναι από το χέρι. Δηλαδή και το όργανο ακόμα του σώματος με το οποίο αμαρτάνομαι θα έχει προσβολή. Και τότε λέει δεν θα είναι καιρός πλέον μετανοίας. Μου είπε όσοι θα πάνε σε πόλεμο ή σε επιστράτευση, είναι καλά, λέει, να έχουν πάνω τους μια εικόνα κάποιου μάρτυρα. Μου είπε μάλιστα η Κύπρη τον Άγιο Φιλούμενο, από τους τελευταίους μάρτυρες. Οι Ρώσοι, μου λέει, και άλλοι τον Άγιο Ραντιόνοφ, πώς το λέμε, Ευγένιος, ο Ραντιόνοφ. Αυτό λέει θα είναι προστασία, όπως είπαμε προηγουμένως, να έχουμε έναν Άγιο φίλο μπροστά. Έτσι. Και τώρα γιατί οι άνθρωποι, οι προσευχόμενοι θα έχουν τέτοια προστασία. Θα τους χρειαστεί η Εκκλησία του Χριστού όταν έρθει η ειρήνη, δεν θα έχουμε συνέχεια πόλεμο και γεγονότα τέτοια ταραχή. Και τότε λέει θα γίνει μια πανορθόδοξη, παγκόσμια ιεραποστολή και οι άνθρωποι, λέει, οι οποίοι γνωρίζουν την Ορθοδοξία, θα τους χρησιμοποιήσει ο Θεός και γι' αυτό θα τους προφυλάξει στα γεγονότα αυτά και θα ζήσουν το θαύμα. Πολλοί, λέει, θα βλέπουν μπροστά τους και Αγίους. Θα τους καθοδηγούν. Πήγαινε εδώ, κάμε εκείνο, πάρ' την οικογένεια σου και πήγαινε στο τάδε βουνό. Δεν σας αφήσει ο Θεός απληροφόρητος. Το ότι ο Άγιος Παΐσιος μας τα έλεγε από τον καιρό που είμαστε εμείς στη δική σου ηλικία. Πιο μικρός ακόμα, πόσος είσαι εσύ? Εγώ είμαι 18. Και από τότε ξεκίνησε να μας λέει και τώρα που γίνομαι 50, του χρόνου ενάμε 58. Και τα πράγματα βλέπεις οδηγούνται.
Θα έλεγε κάποιος, μα πότε να γίνω. Και τώρα κορυφώνονται. Ερντογάν θέλει ντε και καλά να πέσει. Με την αλαζονία την οποία επιδεικνύει. Αλλά να τον αφήσει ο Θεός να κάνει όλα αυτά τα κακά που λέει σε εμάς, δεν θα τον αφήσει ο Θεός. Πάντως, εγώ βλέπω στην Κύπρο και το λέω συνεχώς, παρόλο που μερικοί είναι απογοητευμένοι, βλέπω πολλούς ανθρώπους προσευχής στην Κύπρο, δηλαδή. Και νέους ανθρώπους που μετανιώνουν με την ψυχή τους, με την καρδιά τους, που αγαπούν το θαύμα, την μετάνοια. Εάν εκάμπναμε εμείς οι αρχιερείς και μερικοί ιερείς που έχουν το χάρισμα της τη μετάδοσης της αλήθειας, είδω και αυτό είναι χάρισμα, ξέρεις, δεν το έχουν όλοι. Αν κάμπναμε περισσότερη κατήχηση, θα είχαμε πιο πολλούς κάποιους. Αλλά, ας μείνουμε στο άλλο.